Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, Ελένη. Ελένη. Καλησπέρα, Σοφία. Τι κάνετε, καλά είστε? Έχω εδώ τη Σοφία παρέα. Ταυτόλυσαμε μαζί με τη Σοφία. Έχω ακούσει για εργοστάσιο σοκολάτας. Έχω ακούσει για εργοστάσιο ψωμιού. Αλλά για εργοστάσιο κρουασάν δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Γι' αυτό ήρθε η Σοφία εδώ πέρα σήμερα. Όλη η πόλη μιλάει για αυτό το κρουασάν το ιδιαίτερο, οπότε δεν γινόταν να μην έρθουμε κι εμείς εδώ να το δούμε. Να δω. Μας έστειλε. Τα έχω εδώ. Πότε πρόλαβε και μας τα έστειλε η Ελένη τα κρουασάν με τις φοβερές γεμίσεις και πότε ήρθαν και τα έχουμε τσακίσει. Σας άρεσαν? Μας αρέσαν, αλλά έχετε. Παιδιά, κάποιος πήρε το δικό μου το βατόμουρο μέσα όμως. Πού πήγε? Έχει μείνει με σοκολάτα, έχει μείνει με λουκουμάκι. Black Forest ήταν. Α, μπράβο. Την Black Forest θέλω, παιδιά. Ποιος μου το πήρε? Σοβαρά τώρα μιλάω. Λοιπόν, Ελένη μου, καταρχάς θέλω να σου πω κάτι. Όταν ξεκινήσαμε τα meeting της εκπομπής, ενώ η Νάνση ειδικεύεται στις πολύ ωραίες συνεντεύξεις που παίρνει από πολιτικούς, από ηθοποιούς, από καλλιτέχνες, ανέφερε και εσένα. Και το λέω αυτό όχι για κάποιο λόγο, το ότι δεν σου αξίζει σε καμία περίπτωση ίσα-ίσα, ότι μας έλεγε είναι μια κοπέλα στην γυναίκα στην Θεσσαλονίκη. Μας είπε ότι είσαι και αδερφή του Βασίλη του Καλλίδη, γιατί δεν σε ήξερα εγώ, η αλήθεια είναι, και λυπάμαι. Μοιάζουν και φτιάχνει τα ωραιότερα κρουασάν που έχετε φάει στη ζωή σας. Πού τα λέω εγώ τα κρουασάν? Για να βγάλω τη μάσκα λίγο, Να το. Μοιάζουνε πολύ με τον Βασίλη. Μοιάζουμε. Μοιάζεται. Μίλησε μας λίγο, Ελένη μου, για το πώς ασχολήθηκες καταρχάς με την ζαχαροπλαστική. Λοιπόν, να σας πω, είναι μεγάλη ιστορία. Η ιστορία του κρουασάν ξεκίνησε από πού το σχέδιο του Τουρλία το 1968 και πήγε μετά στο γιο, το σύζυγό μου. Και εγώ το εξέλιξα με καινοτόμες γεύσεις. Ξεκίνησα από ένα cheesecake και τώρα έχουμε φτάσει γύρω στα 15 είδη κρουασάν. Φέτος είναι τα καινούργια μας, είναι το κρουασάν Παύλοβα. Ελένη, πώς έφτασες να κάνεις κρουασάν με καρβονάρα? Με κρύσια Παύλοβα μέσα. Και με κρουασάν κιούνεφε, με λιωμένα κασέρια μέσα. Κασέρια. Χριστέ μου. Αυτό εδώ. Κρουασάν κιούνεφε. Κρουασάν με λουκούμι τριαντάφυλλο. Αυτό το δοκιμάσαμε, ήταν το πάρα πολύ ωραίο. Το καρβονάρα και το μουσακά, πώς κατάφερες και το συνδύασες, που είναι κάτι δύσκολο και δεν το έχουμε ξανακούσει και ποτέ. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή να γίνει, αλλά τελικά βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί το κρουασάν μουσακά έχει μέσα τα γνήσια υλικά του μουσακά. Δηλαδή είναι, υπάρχει μέσα επικάλυψη από μπεσαμέλ γραβιέρα, κιμά, μελτζάνα, τηγανιτή. Σαν ένα μηχανικό μουσακά μέσα σε κρουασάν. Και από πάνω είναι λιώνει μπεσαμέλ γραβιέρα. Συμπαίνει στο φρούρο και στη βίδα στον πελάτη και την ώρα ζεστό. Πιο πολύ τα αλμυρά ή τα γλυκά φεύγουν? Και την καρμπονάρα. Αλμυρά ή γλυκά προτιμάνε? Από τα αλμυρά πιο πολύ φεύγει η καρμπονάρα. Ο μουσακάς είναι λίγο πιο εποχιακός. Η καρμπονάρα φεύγει πάρα πολύ. Και εδώ πιο πολύ φεύγουν τα γλυκά. Έχουμε γύρω στα 15 ήδη με γλυκά. Δεν είναι μόνο αυτά εδώ. Αυτά είναι τώρα τα φετινά σχέδιά μας. Μάλιστα. Σε λίγο βγαίνει η κρουασάν μελομακάρονο, σε λίγο βγαίνει η κρουασάν σαραγλή, η κρουασάν κουραβιέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι που ετοιμάζεις, το δίνεις στον αδερφό σου, τον Βασίλη Καλλίδη, να το δοκιμάσει για να σου πει τη γνώμη του? Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα στέλνω φωτογραφία στο Instagram την ώρα που τα δοκιμάζω και με διορθώνει. Βάλε αυτό εκεί, διόρθωσε το μπεζέ. Το λουκούμι δεν το βάλεις εκεί, βάλ το έτσι. Κάνει το φουτστάλι, Βασίλη. Όπως είναι τα αδέρφια. Τα στέλνω την ώρα που τα φτιάχνω και το λέω, θα βγάλω κρουασάν μουσακά. Και με λέει, τι θα βάλεις μέσα? Θα βάλω κοινό και κοινό και λίγο με βοηθάει από την αλήθεια και στον ντεκόρ και παντού. Τι ωραία. Ελένη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είστε όταν έρθω Θεσσαλονίκη να σας επισκεφτούμε? Μπότσαρη 50, The Croissant Company, Ιωάννης Τουρλής, Μπότσαρη 50. Και ακριβώς οι ίδιες γεύσεις βγαίνουν και σε τσουρέκια γεμιστά. Δηλαδή τσουρέκι Παύλοβα, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Τσουρέκι Μιλφέι, με κρέμα πατησερί. Και τσουρέκι καινούριο, με λουκούμι τριαντάφυλλο. Εγώ νόμιζα καινούριο τσουρέκι. Αφιερωμένο στην Κατερίνα. Ελένη μου και Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό να έρθουμε από κοντά. Να είστε ευχαριστούμε. Πραγματικά μας τρέξαν τα σάλια. Φιλάκια πολλά. Θα σας περιμένουμε. Αχ, Παναγία μου, αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.